καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσει τη Ζωή και φυσικά να κάνετε γρήγορα like στη σελίδα μας. Ζήσει τη Ζωή, όπως βλέπετε ακριβώς από κάτω. Τι είναι σήμερα, πώς ήταν η μέρα σας? Νομίζω ότι όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί από την απίστευτη κίνηση που είναι γενικώς στην Αθήνα, δεν είναι μόνο στο κέντρο. Επειδή υπάρχει στο κέντρο, έχει κατανεμηθεί και στις υπόλοιπες περιοχές. Τι να κάνουμε όμως, καλή διάθεση να έχουμε και όλα θα γίνουν καλύτερα. Σήμερα σας έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Ολυμπία Χριστοδουλή στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για τις αστρολογικές προβλέψεις του τριημέρου. Αμέσως μετά η Αγγέλικα Θεοδωρή θα μας μιλήσει έτσι για αναλλακτική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι σας με πολύ πρωτότυπα πράγματα, θα τα δείτε κιόλας. Πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, χωρίς έξοδα και ίσως και με τα περισσότερα από αυτά είναι και με πράγματα που ήδη έχετε στο σπίτι. Πάμε όμως να δούμε τι έχει σήμερα το Γόβα Στιλέτο από τους αγαπημένους μας celebrities. Πρώτη είδηση είναι οι Βασιλιάδες και το αφιέρωμα που είχε χθες το Μέγκα στον Τόμας Πρωτόπαπα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του το καλοκαίρι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κλείνοντας τη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά. Όλοι οι συντελεστές αφιέρωσαν το σύριαλ Βασιλιάδες στον άδικο χαμένο ουσιαστικά Τόμας Πρωτόπαπα, έτσι με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Επόμενη είδηση, η Ελένη Μενεγάκη. Έχει απορίες η Ελένη Μενεγάκη, όπως πάντα, μπορώ να πω, για την κολονοσκόπηση αυτή τη φορά. Και πάμε να δούμε το απολαυστικό βίντεο με τις απορίες της Ελένης Μενεγάκη. Ξυπνάς και είσαι άλλος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν ξυπνάς, νιώθεις τίποτα. Τίποτα μηδέν, Ελένη. Άντε μετά την επόμενη μέρα κάτι να νιώσεις. Να ξυπνήσω. Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα είναι σοβαρό και πρέπει να γίνεται. Ειδικά για τους άντρες. Εσείς οι άντρες τι φοβάστε αυτή την εξέταση? Πολύ. Γιατί, επειδή ας πούμε ψυχολογικά μέσα στο μυαλό της λες οι άντρες ας πούμε δεν. Δεν ξέρεις πόσο θα σε πονέσει αν δεν το κάνεις. Καταλαβαίνω. Τον φοβάστε τον πόνο, εμείς που γεννάμε. Δεν μας άρεσε. Τι μας είναι μια κολονοσκόπηση τώρα? Είμαστε δυνατοί. Οι γυναίκες κάνουν κολονοσκόπηση. Με μέθη. Όχι μολυκή νάρκο, με μέθη. Εδώ μπορεί. Σου κάνει μία μετά από μισή ώρα ξυπνά. Μετά τα 42 πρέπει να κάνει και γυναίκα. Δηλαδή έπρεπε και αυτό να το κάνει. Δεν μπορώ, αλλά αφήστε με. Εγώ είμαι 25 χρονών. Ελένη. Δεν με παρατάτε. Ελένη, να έρθω μαζί, δεν είναι τίποτα. Μη φοβάσαι. Τι να μου κρατά το χέρι. Γρηγόρη, λένε ότι τώρα δεν είναι τίποτα. Πιο παλιά ήταν πολύ επώδυνο. Δεν πήγα πιο παλιά. Έτσι είναι, τι εξετάσει πρέπει να τι κάνουμε. Και α είναι και τέτοιου είδου εξετάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Επόμενη είδηση, η Αθηνά Οικονομάκου και Σίλβια Δελικούρα σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες του απίστευτου διδήμου, πώς πέρασαν χθες οι επώνυμες φίλες, η νυχτερινή έξοδο, είναι το δημοσίευμα. Και υπάρχουν έτσι πολλές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε από τις δύο αγαπημένες ηθοποιούς. Επόμενη είδηση, Ελένη Μενεγάκη και πάλι. Η τραγική ιστορία που κρύβεται πίσω από το χαρούμενο τραγούδι Μαμασίτα δεν άφησε συγκίνητη την Ελένη Μενεγάκη και θα δούμε και στο επόμενο βίντεο την αντίδρασή της όταν έμαθε όλη την ιστορία του τραγουδιού. Βάλε μας λίγο το τραγουδάκι να τα ακούσουμε. Αυτό είναι ένα βίντεο του 2006. Το παιδάκι που βλέπουμε ονομαζόταν Jason. Ένα χρόνο μετά από αυτό το βίντεο, το 2007, πήγαινε κάπου με τη μητέρα του, τράκαρη μητέρα του, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, βγήκε η μητέρα έξω, δεν μπόρεσε να απεγκλωβίσει το παιδάκι και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο και κάηκε μαζί με το γιο της. Το βίντεο λοιπόν αυτό το ανέβασε ο πατέρας και γράφει σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ, έχω να τριχιάσω τώρα που το λέω. Σας ευχαριστώ που απολαύσατε αυτό το βίντεο με το μικρό μου που εξακολουθεί να με γεμίζει περηφάνεια ακόμα και μετά το θάνατό του.
Σας ευχαριστώ που κάνατε το μικρό χριστουγεννιάτικο θαύμα μέρος της ζωής σας. Ο Θεός να σας έχει καλά. Τραγικό, παιδιά, τι τραγικό. Τι τραγικό. Και εμείς ακούγαμε το τραγούδι μέσα στο διαφημιστικό για τα παιχνίδια, για τα παιδικά παιχνίδια και το είχαμε για κάτι πολύ... Πολύ χαρούμενο. Χαρούμενο και γιορτινό. Γιορτινό και ζωηρό και παιδικό και βασικά μας ξεσήκωνε έτσι ευχάριστα την ώρα που τα ακούγαμε. Τώρα, μα ξέρεις και την ιστορία πίσω από αυτό. Μιλάμε ότι αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι του 1958. Βέβαια, είναι παλιό τραγούδι. Από τη φωνή τότε ενός 12χρονου από τη Νέα Υόρκη με Πορτορικανούς γονείς. Και ο πατέρας ήθελε με το παιδάκι να... Πραγματικά απίστευτη ιστορία και ήταν τόσο πολύ ωραίο τραγούδι και το παιδάκι του συγκεκριμένο τραγουδούσε πάρα πολύ όμορφα. Δυστυχώς αυτά είναι τα άσχημα της ζωής. Επόμενη είδηση, Πέτρος Κωστόπουλος. Εντάξει, είπε τα καλύτερα για τον Πλούταρχο σήμερα. Βαρέθηκα να είναι τόσο καλό παιδί ο Πλούταρχος, δήλωσε. Τα ειρωνικά σχόλια του Κωστόπουλου για τον τραγουδιστή και η απίστευτη αντίδρασή του στον αέρα της εκπομπής είναι το επόμενο βίντεο που θα δείτε. Πάμε να δούμε. Τι έγινε, κοιμήθηκες? Ποιος? Γιατί, παιδί μου, κοιμάσαι? Γιατί κοιμήθηκε? Τι, δεν ήσουν συγκεντρωμένος στον Πλούταρχο? Ναι, τον έβλεπα. Δεν τον άκουγες τι έλεγε? Έμεινα στην πρώτη φράση που είπε ξημερώνει και νόμιζε ότι είχε βγει από τα μπουζούκια του πρωί και μην έλεγε. Έλα ρε Πέτρο. Παιδιά, όλοι έχουν δικαίωμα πάντως να κάνουν μια αλλαγή. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος δεν έκανε ποτέ μπουζούκι μπουζούκι βαρύ. Τι έκανε? Ήταν πάντα light. Παιδιά, δεν είναι κακό και το μπουζούκι. Ήταν πάντα ατμοσφαιρική. Δεν καταλαβαίνω. Πιο, ρε παιδί μου, ήταν πιο ακουστική, έκανε ακουστική μουσική, περισσότερα τραγούδια. Τι λες, παιδί μου, εγώ ναι, δεν έχει μπει και με μια κιθάρα που έχει τραγουδήσει, δεν ήταν μπουζούκι βάρη. Δημήτρη, έχω κάνει... Καλά, κιθάρας έχει τραγουδήσει με μια κιθάρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει μπουζούκι. Εγώ θυμάμαι... Τι κακό έχει τέρμα, τα μαζί και εγώ βάρης λαϊκός. Το οποίο λέει ο Μίτσος είναι ότι δεν είναι του λαϊκού βαριού, είναι του λαϊκού πιο light, ρε παιδί. Πιο μπαλαντολάντα. Κοίτα, εξαρτάται πόσο ωραίο είναι. Όπως και ο Ρέμος δεν είναι του βαριά μαγιά, μόνο το πρωί άμα παίξει τίποτα για εμάς, άμα τύχει. Άκου, κάποιοι μπορεί να θεωρούν όπως εγώ από την μπουζούκι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ένας χώρος όπου πας και ρίχνεις τις γαρίφαλα με τη σέσουλα. Αυτά είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τον αγαπημένο τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχο. Θα περάσουμε στην επόμενη είδηση. Ποια κρίση στο γάμο τους, όπως λέγεται το δημοσίευμα. Το χριστουγεννιάτικο δώρο πολλών χιλιάδων ευρώ του Θοδωρή Ζαγοράκη στη σύζυγό του Ιωάννα Λίλη και η επιστροφή της στην τηλεόραση. Είναι η είδηση. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες στο govastelio.gr. Και πάμε στο επόμενο βίντεο, ο οποίος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ξανά στη ζωή μας. Τα καυτικά σχόλια στο πρωινό μου και η πρόσκληση που πάγωσε τη Σπανού. Όπως είδατε και χθες, διαβάσαμε την είδηση για την Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία είναι ζευγάρι με τον Αλέξη Γεωργούλη. Πάμε να δούμε τι είπε όμως η Ελισάβετ Σπανού σήμερα στο πρωινό μου. Άμα έγινε ο πλέσας, ας πούμε, πάτε και το κατσαρό. Ωραία, λοιπόν, θα σας πάω στην Τόνια της Σωτηροπούλου. Να πάω. Να πάω στην Τόνια της Σωτηροπούλου. Άντε, μου και μια ωραία γκόμενα. Ωραία. Θα σας πω τώρα τι έγινε με την Τόνια της Σωτηροπούλου. Λοιπόν, επειδή υπήρξε η φήμη ότι κάτι τρέχει με τον Αλέξη Γεωργούλη, ρωτήθηκε από site, από το απόσπασμα. .gr, η Τόνια Σωτηροπούλου. Την έστησε το απόσπασμα ή είναι απόσπασμα? Ναι, 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 τη στήσαμε στο απόσπασμα. Ήξερα χιούμορ. Λοιπόν, έχεις ένα χιούμορ. Λοιπόν, και τη ρωτούσα τι συμβαίνει με τον Αλέξη τον Γεωργούλη. Και η Τόνια Σωτηροπούλου είπε, παιδιά, εγώ με τον Αλέξη είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και έτυχε να βγούμε δύο φορές αυτήν την εβδομάδα να πάμε να τα πούμε φιλικά. Και εντάξει, μας βγάλαν τώρα ότι υπάρχει φήμη. Τι κάνει τώρα η Μαρία Ένεσλι, δημοσιογράφος? Την ξέρετε τη Μαρία? Πολύ καλό, έτσι. Ναι, πολύ όμορφο το παιδί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, η Μαρία Ένεσλι, λοιπόν, κάνει ένα post. Είναι ωραία, δεν την έχω. Είναι πολύ ωραία. Κάνει ένα διόφωνο στο Radio DJ, νομίζω ότι ήταν... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έβαλε, ρε παιδί μου, ένα απόσπασμα. Να είναι αυτό τώρα το post στο Facebook η Μαρία Ένεσλι. Παιδιά, και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αντέδρασε. Βέβαια, εγώ για να σας διαβάσω τι λέει, να πάω στο monitor. Γιατί έγραψε ο... Γράφει ο Δημήτρης, χαχαχαχαχα. Δηλαδή, και λέει η Μαρία Ένεσλι. Λέει, η Τόνια Σωτηροπούλου μιλά πρώτη φορά για τη σχέση της. Αυτό το ανέβασε η Μαρία Ένεσλι και λέει ο Αλεξάνδρου. Μπορεί να κάνει τον Άγιο Βασίλειο. Όχι, γιατί έχει και συνέχεια. Γιατί μετά, πού είναι η καρτούλα? Η κάρτα, ρε, σβήσε με. Σβήσε με. Λοιπόν, και του γράφει η Μαρία Ένεσλι. Μη γελάς, βρε, μετά από σένα το χάος τον πειράζει. Για την Τόνια τώρα. Και λέει ο Αλεξάνδρου. Αχ, ρε κορμαράκι, πόσο σ' αγαπώ, τι να κάνω, μικρός είμαι, πού θα πάει, θα μεγαλώσω. Του λέει αυτή, μη γίνεσαι κακούλης και δεν θέλω να μου πέφτεις ψυχολογικά, love. Και λέει αυτός, πιο γαϊδούρι από μένα δεν παίζει. Τα υπόλοιπα να μπείτε στο κόμμα στη λέτε, να το δείτε μόνοι σας, γιατί πραγματικά η αντίδραση της Σπανού ήταν μοναδική σε αυτά που της είπε ο Κωστόπουλος. Γιώργος Λιάγκας αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που δεν φοράνε βέρες με τη ΦΕΗ, δεν το ήξερα. Πάμε όμως να δούμε τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν φοράνε βέρες. Θα μας έρθει εδώ κάποιος να μιλήσουμε, Γιάννης. Εσύ φοράς βέρα? Φοράς.
Φορέξε κιόλας. Εγώ δεν φοράω, τώρα το έχω ξαναπεί. Η Φέη φοράει. Όχι. Παιδιά, συγγνώμη, η Βέρα, νομίζω ότι η Βέρα. Μπράβο, προχωρημένη. Όχι, η Βέρα έχει να κάνει με το τι αισθάνεσαι για τον άλλο. Δηλαδή τώρα πρέπει να φορέσει Βέρα για να αισθάνεσαι. Και υποτίθεται παλιά το κάνανε για να δείξει ότι. Εσύ γι' αυτό, εγώ για άλλου λόγου. Εσύ γιατί λόγο. Γιατί το παλιά γιατί να τελειώσει και πέσει. Δεν είναι λόγω του λόγου που δεν φοράω εγώ. Εμένα με ενοχλεί, γι' αυτό δεν φοράω. Αλλά το θέμα είναι ότι φορά τη Βέρα. Για να δείξεις ότι είσαι παντρεμένος και δεν είσαι διαθέσιμος, αυτό είναι. Ότι δεν είσαι διαθέσιμος. Στην πιάτσα. Αυτό αυτό. Στην πιάτσα. Τώρα, εγώ δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξέρει κάποιος ότι είμαι διαθέσιμος. Αν παντρεμένος. Είναι όμως κομμένο παγίδα η Και εδώ τελείωσαν τα νέα από το Γόβα Στιλέτο και του αγαπημένου μα celebrity και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τηλεφωνικά την Ολυμπία Χριστοδούλη, η οποία θα μας μιλήσει έτσι, για τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, για το τρίμηνο που έρχεται, που όλοι θέλουμε να είναι πάρα πολύ καλό. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα. Καλό θα είναι, χαλαρό. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Όταν έχω καλές ειδήσεις τέτοιες, πολύ μ' αρέσει. Χαλαρό είναι το τριήμερο. Από χτες έχουμε και την Αφροδίτη, η οποία έχει περάσει σε αναδρομή. Μάλλον, συγγνώμη, σήμερα περνάει σε στάση, μπαίνει σε στάση για να περάσει σε ανάδρομη κίνηση. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο μέχρι τις 31 Γενάρη που μένει σε ανάδρομη η Αφροδίτη, όπου θα έχουμε πολλές επιστροφές σε προηγούμενες σχέσεις μας, θα ανοίξει πάλι ο κύκλος των πρώην μας και θα υπάρχει ένα έντονο, ένα έντονο ανακάτεμα στις σχέσεις. Ναι, και παρασκήνιο από ό,τι φαντάζομαι. Και αρκετό παρασκήνιο από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, υπάρχει ένα ανακάτεμα και πάλι. Θα υπάρχει δυνατότητα όποιοι νομίζουν ότι δεν τα έχουν καταφέρει την πρώτη φορά τώρα να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά το τριήμερο αυτό θα λέγαμε ότι είναι χαλαρό. Καλό είναι να το εκμεταλλευτούμε και να περάσουμε καλά, γιατί από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Θα σε ακούσω τη Δευτέρα, θα μου τα πεις και τη Δευτέρα. Ναι, θα σας τα πω, αλλά τώρα να μείνουμε σε αυτό. Την Κυριακή ο ήλιος περνάει, αφήνει τον τοξότη, περνάει στο ζώδιο του εγώ καιρό. Οπότε αρχίζουν, παρόλο που είναι η γιορτινή περίοδος, να μας απασχολούν τα πράγματα τα πιο σοβαρά μας, αλλά και τα επαγγελματικά. Μάλιστα. Αλλά γενικά θα έχουμε τη δυνατότητα και να βγούμε και να περάσουμε καλά και να το χαρούμε και να το ευχαριστηθούμε. Ποιος επηρεάζει έτσι περισσότερο τώρα που αυτή, για την ανάδρομη Αφροδίτη που είπες? Η ανάδρομη Αφροδίτη θετικά επηρεάζει Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Και όσοι βέβαια έχουν και οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια και τα δεκαήμερα αυτά. Για τα άλλα δεκαήμερα. Πιο δύσκολα. Η Αφροδίτη θα φτάσει μέχρι τις 17. Μάλιστα. Περίπου το εγώ καιρό στην ανάδρομη πορεία της. Οπότε θα περάσει και στο δεύτερο δεκαήμερο. Μάλιστα. Σταδιακά. Για τώρα μιλάμε. Πιο δύσκολα περνάνε οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι. Και πιο δύσκολα με την έννοια ότι θα μπουν στη διαδικασία να, διλημάτων. Τι να κάνω, πώς να το κάνω, να πάω από εδώ ή από εκεί. Επαγγελματικά περισσότερο ή και ερωτικά εννοείς? Και σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή βεβαίως. Η Αφροδίτη πάντα έχει να κάνει και με οικονομικά ζητήματα, τα οποία έρχονται, επανέρχονται μάλλον στο προσκήνιο. Δηλαδή εδώ μπορεί να δούμε παλαιότερες κινήσεις μας, τις οποίες μπορεί να τις έχουμε αφήσει, να τις έχουμε αμελήσει ή να μην τους έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία, να ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο και να ζητάνε λύσεις. Μάλιστα. Η Αφροδίτη πάντα έχει να κάνει και με αυτά. Μάλιστα. Έτσι. Να περάσουμε στα ζώδια. Να περάσουμε στα ζώδια. Ωραία. Για τον κρυό να πούμε ότι το τρίμερο αυτό είναι αρκετά χαλαρό. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να περάσουν αρκετά καλά, να βγουν, να διασκεδάσουν. Δεν θα τους λείψει δηλαδή η διασκέδαση. Η ερωτική ζωή θα κινείται σε αρκετά καλά επίπεδα και τους έλκει περισσότερο το τρίμερο αυτό. Καλό είναι μόνο τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου να προσέξουν λίγο, μπορεί να τους χαλάσει προσωρινά η διάθεση. Μάλιστα. Συγγνώμη. Μάλιστα, σ' ακούω. Για τους Ταύρους το τρίμερο έχει να κάνει με τα οικογενειακά τους ζητήματα, αλλά εκείνα που αφορούν, σε αυτά περιστρέφονται περισσότερο, αλλά και στην επαγγελματική τους ζωή. Καλό είναι και εκείνοι να προσέξουν τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου. Μπορεί να υπάρξει μια ένταση με τον σύντροφό τους και να τους απομακρύνει λίγο. Αλλά και οι Ταύροι περνάνε αρκετά καλά, βγαίνουν, διασκεδάζουν. Δεν θα λέγαμε ότι είναι δύσκολο και για αυτούς. Για τους διδύμους, το τριήμερο έχει επαφές, συναντήσεις, φιλικά πρόσωπα.
Μπορεί να προωθήσουν πολύ καλά κάποιες ιδέες τους ή κάποια σχέδιά τους το τρίμερο αυτό. Οι συναλλαγές τους, οι επαφές τους είναι καλές. Και βέβαια και εκείνοι και οι δίδυμοι θα έχουν εξόδους, θα περάσουν αρκετά καλά και η ερωτική τους ζωή δείχνει να κινείται και αυτή σε αρκετά καλά επίπεδα. Η καρκίνη είναι λίγο πιεσμένη και ιδιαίτερα η καρκίνη του πρώτου δεκαημέρου έχουν έτσι μία ένταση. Ωστόσο θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν κάποια θέματα που τους απασχολούν περισσότερο με τα οικονομικά τους και να προσέξουν λιγάκι τη διάθεσή τους με την έννοια ότι μπορεί να είναι λίγο πιο απεσιόδοξη το τρίμερο αυτό, να τους πιάσουν πιο πολύ οι ανησυχίες τους, τα άγχη τους, τέτοιου είδους και πράγματα. Και λίγο να γκρινιάζουν παραπάνω. Ορίστε. Και αυτό να τους κάνει να γκρινιάζουν και παραπάνω. Να τους κάνει λίγο να γκρινιάξουν παραπάνω. Αλλά η καρκίνη του πρώτου δεκαημέρου καλό είναι γενικά να είναι όλη αυτή την περίοδο αρκετά προσεκτική, γιατί δεν θα λέγαμε ότι είναι και εύκολα τα πράγματα. Και παρακάτω θα ζοριστούν αρκετά. Οπότε καλό είναι να προσέχουν ιδιαίτερα όλη αυτή την περίοδο. Για τα λιοντάρια, το κυρίως θέμα τους είναι οι σχέσεις τους και η ερωτική τους ζωή. Το τρίμερο αυτό είναι αρκετά θετικό και στο να βγουν και να δουν φίλους και να περάσουν και αρκετά καλά και να κάνουν πράγματα που αγαπάνε. Μπορεί να έχουν και κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις και ανατροπές στο πρόγραμμά τους. Διόλου άσχημα τα πράγματα για τώρα. Κάποιες ειδήσεις, συζητήσεις μπορεί να τους βγουν σε πολύ καλό. Και βέβαια η ερωτική του ζωή δείχνει να κινείται σε πολύ καλά, σε πολύ καλό κλίμα για τώρα. Αυτό το για τώρα, γιατί το λες το σύντομα. Το τονίζω, γιατί μετά θα γίνει χαμός. Παρακάτω έχει άλλα θέματα. Μάλιστα. Για τους παρθένους μες στο τρίμερο μπορεί να θελήσουν να ασχοληθούν περισσότερο με το μέσα τους, να έχουν μια τάση απομόνωσης, μια διάθεση έτσι να κάνουν λίγο πιο πίσω και να δουν τα ζητήματά τους και πώς θα τα μεθοδεύσουν. Δεν είναι κακή η διάθεσή τους, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο εστιασμένοι σε αυτά που τους ενδιαφέρουν, τα σοβαρά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα βγουν και ότι δεν θα περάσουν καλά, απλά είναι λίγο πιο απομονωμένοι το τριήμερο αυτό. Για τους ζυγούς, και εδώ θα λέγαμε ότι και η ζυγή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ιδιαίτερα η ζυγή του πρώτου δεκαημέρου. Είναι σε μια φάση η οποία έχει να κάνει με τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους, όπου μπορεί τα πράγματα ξαφνικά να εξελιχθούν και να έχουν ανατροπές, τις οποίες δεν περιμένουν. Θέλει πολύ προσοχή από εδώ και πέρα για τους ζυγούς το πώς θα κινηθούν. Για το τρίμερο θα λέγαμε ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα, έως και πολύ καλά με τους φίλους βρίσκονται περισσότερο, θα περάσουν καλά, θα χαλαρώσουν, θα το ρίξουν έξω και βεβαίως και η ερωτική τους ζωή στο προσκήνιο θα τους δώσει αρκετή ευχαρίστηση, ωστόσο δεν πάβει να είναι μια περίοδος που τους κάνει την εισαγωγή σε πιο δύσκολες καταστάσεις, οπότε καλό είναι να προσέχουν. Για τους σκορπιούς, οι σκορπιοί ασχολούνται περισσότερο με τα επαγγελματικά τους, χωρίς να σημαίνει και με την κοινωνική του ζωή, δηλαδή θα έχουν περισσότερο κοινωνικού τύπου εξόδους. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα περάσουν και καλά, δεν είναι κάτι δηλαδή που θα τους αποτρέψει. Αλλά καλό είναι ειδικά τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου να προσέξουν λίγο τη συμπεριφορά τους απέναντι στα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω τους. Ενδεχομένως να τους προκύψουν κάποια ζητήματα και κάποιες εμπλοκές, οι οποίες μπορεί να τους χαλάσουν λίγο τη διάθεση. Μάλιστα. Ή να γίνουν ιδιαίτερα απαιτητικοί από τους άλλους ή και λίγο παραπάνω εριστικοί. Οπότε καλό είναι να το προσέξουν. Για τους τοξότες το τριήμερο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχει μια διάθεση να κάνουν κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουν. Μπορεί να κανονίσουν έτσι να κάνουν και ένα ταξιδάκι, μια μικρή απόδραση με φίλους ή με αγαπημένα πρόσωπα. Η ερωτική του ζωή είναι αρκετά καλή. Ενδεχομένως είτε με τον ερωτικό του σύντροφο να έχουν κάποιες καλές στιγμές, είτε πολύ πιθανά τώρα να υπάρχει και κάτι καινούριο ιδιαίτερα στα ζώδια, στους τοξότες του πρώτου δεκαημέρου. Μάλιστα. Στους εγώκερους, να έρθουμε και σε εσάς. Γενικά μπαίνετε σε μια περίοδο και εσείς όπου θέλει μια προσοχή. Αν και το τριήμερο λειτουργεί
περισσότερο εσωτερικά είναι, έχετε μία διάθεση που δεν θα λέγαμε ότι είναι και η καλύτερη. Έτσι όπως τα λες. Θα θέλετε λίγο να κλειστείτε, ορίστε. Έτσι όπως τα λες είναι. Θα θέλετε λίγο περισσότερο να κλειστείτε στον εαυτό σας. Έτσι να μείνετε λίγο μόνοι, να δείτε περισσότερο το εσωτερικό σας κομμάτι. Αυτό βεβαίως δεν αποκλείει το γεγονός ότι και η ερωτική σας ζωή δεν φαίνεται να κινείται άσχημα. Έχει ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο διάστημα αυτό. Αλλά δεν είσαστε σε φάση του να βγείτε έξω, να κάνετε πράγματα κτλ. Είστε περισσότερο κλεισμένοι και απομονωμένοι και προτιμάτε ό,τι κάνετε να το κάνετε έτσι σε πολύ χαλαρούς τόνους και ρυθμού. Μάλιστα. Για τους υδροχόους και εκείνοι ασχολούνται περισσότερο με τις σχέσεις τους και τις συνεργασίες τους το τρίμερο αυτό. Έχουν μια διάθεση σαφώς περισσότερο ερωτική και τη δυνατότητα να περάσουν καλά θα την έχουν. Αλλά και εκείνοι καλό είναι τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου να προσέξουν μια πιθανή ένταση που μπορεί να τους βγει είτε με θέματα δουλειάς, είτε με θέματα οικογένειας, είτε με το σύντροφό τους. Βεβαίως την εκτονώνουν λίγο παρακάτω και βγαίνουν και καλή διάθεση θα έχουν. Απλά αυτές οι ώρες είναι λίγο πιο δύσκολες. Και για τους ηχθείς το τρίμερο ασχολούνται περισσότερο με τα εργασιακά τους ζητήματα. Πιθανά να τους βγουν και κάποια έκτακτα θέματα που θα χρειαστεί να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε αυτά και αυτό έτσι λίγο να τους τις σπάσει θα λέγαμε και να νιώσουν έτσι λίγο περισσότερο κουρασμένοι, να θελήσουν να ξεκουραστούν, δεν θα έχουν δηλαδή ιδιαίτερη διάθεση του να βγουν έξω να κάνουν, να διασκεδάσουν και να κάνουν πράγματα έτσι διαφορετικά, θέλουν να είναι λίγο πιο απομονωμένοι και να ξεκουραστούν. Αυτά. Είναι ένα χαλαρό τρίμερο, ας φροντίσουμε να το εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Γιατί από την άλλη εβδομάδα και για αρκετό διάστημα θα έχει αρκετή δυσκολία το πράγμα. Οπότε καλό είναι τώρα να... Για το επόμενο διάστημα θα μου τα πεις και τη Δευτέρα, αλλά έτσι που είπες τώρα για το επόμενο διάστημα επηρεάζει πιο πολύ σχέσεις ή επαγγελματικά, τα οικονομικά, πάντα. Τα πάντα. Και μέχρι πότε είναι έτσι δύσκολα? Δεν ακούω. Και μέχρι πότε είναι έτσι δύσκολα? Κοίταξε να δεις, ξεκινάω από την άλλη εβδομάδα, έχουμε την αντίθεση του Άρη Ουρανού. Είναι μια πολύ έντονα ενεργειακή όψη, η οποία θα φέρει πάρα πολλές ανατροπές σε σχέσεις, σε συνεργασίες. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλές όψεις, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Και η Νέα Σελήνη που γίνεται 1η Γενάρη έχει και αυτή βαθμό δυσκολίας, μας έρχεται και πρωτομηνιάτικα και πρωτοχρονιάτικα. Η επόμενη περίοδος είναι για γερά νεύρα. Κατάλαβα. Για να το λες έτσι θα πάει και Φεβρουάριο η υπόθεση. Η Νέα Σελήνη που ανοίγει έχει αρκετή ένταση για ένα μήνα, ναι, περίπου. Μάλιστα, κατάλαβα. Ολυμπία, να σου ευχηθώ ένα ήρεμο, ξεκούραστο και πάρα πολύ ζωνοζωνητικό. Ένα χαλαρό, ήρεμο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο θέλουμε Σαββατοκύριακο τώρα. Σαββατοκύριακο, θα σε ακούσουμε και πάλι τη Δευτέρα με τις προβλέψεις της εβδομάδας. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε καλά, να φιλάκια πολλά. Να είστε όλοι καλά, καλό τρίμερο, γεια σας. Γεια σου. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια μόνο.
επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Ζούγκλα. Παρακολουθείτε το Ζήσεις τη Ζωή. Δυστυχώς η αγαπημένη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Αγγέλικα Θεοδωρίδου είναι μποτιλιαρισμένη στην Εθνική και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας όμως τη Δευτέρα με την εναλλακτική διακόσμηση σε Χριστουγεννιάτικα δέντρα και φυσικά για το πώς θα στολίσετε το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίσης τη Δευτέρα θα έχουμε καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της TRX στην Ελλάδα και του Antigravity, μιας καινούριας ουσιαστικά μορφής γυμναστικής με πανιά. Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείτε τη Δευτέρα. Και φυσικά την αγαπημένη Ολυμπία Χριστοδούλη που θα μας μιλήσει για τις προβλέψεις της εβδομάδας που είναι και τα Χριστούγεννα φυσικά, για να μάθουμε κιόλας πώς θα είναι τα πράγματα και ζωδιακά. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Φιλάκια πολλά.